Όπως ήταν λογικό, η σφοδρή χιονόπτωση που επικρατεί από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής επηρέασε και τον αερολιμένα Αλεξανδρούπολης. Συγκεκριμένα σήμερα Σάββατο δεν πραγματοποιήθηκε καμία πτήση από και προς το αεροδρόμιο Δημόκρητος, με όλες τις προγραμματισμένες να ακυρώνονται. Το προσωπικό του αεροδρομίου έκανε ό,τι ήταν δυνατό, έτσι ώστε να καθαριστεί ο αεροδιάδρομος, με τα μηχανήματα αποχιονισμού να συμβάλλουν τα μέγιστα σε αυτό. Ωστόσο, η πολύ κακή ορατότητα που επικρατεί δεν επιτρέπει στα αεροπλάνα να προσγειωθούν. Από τη στιγμή που καιρικές συνθήκες βελτιωθούν, οι υπάλληλοι του αεροδρομίου χρειάζονται περίπου 2 ώρες για να καθαρίσουν τον αεροδιάδρομο, τονίζει ο αερολιμενάρχης. Από χθες το βράδυ, από περίπου στις 2 με 2,5 ώρα χιονίζει. Το χιόνι δυνάμωσε τις πρώτες πρωινές ώρες, δηλαδή λίγο πριν την έναρξη της βάρδιας. Είχαμε δηλαδή χιονόπτωση με χαμηλή ορατότητα και πρόβλημα στο διάδρομο. Οι πτήσεις ακυρώθηκαν νωρίς, οι επιβάτες που ήταν να πετάξουν ενημερωθήκαν προς το παρόν και αλλάξανε τα εισιτήριά τους για τις πρώτες επόμενες που θα γίνουν. Στην παρούσα φάση είμαστε στη διαδικασία αποχιονισμού. Όπερ σημαίνει ότι με το σταμάτημα της πτώσης του χιονιού και την καλυτέρευση των καιρικών συνθηκών, εμείς δεσμευόμαστε ότι 1,5 με 2 ώρες θα έχουμε έτοιμο το διάδρομο για προσγείωση. Την απόφαση για το αν και ποιες πτήσεις θα πραγματοποιηθούν την λαμβάνουν οι αεροπορικές εταιρείες, οπότε οι επιβάτες που έχουν κλείσει εισιτήριο για να ταξιδέψουν αυτές τις ημέρες θα πρέπει να επικοινωνούν με αυτές. Επίσης, δεν είναι γνωστό αν ακόμα και αύριο Κυριακή πραγματοποιηθούν πτήσεις, καθώς οι προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας είναι δυσίωνες. Πρέπει να πούμε όμως για τους επιβάτες κάτι πολύ χρήσιμο, ότι η απόφαση για το αν τελικά θα γίνουν πτήσεις, ποιες πτήσεις θα γίνουν και πότε θα γίνουν, αφορά αποκλειστικά τις αεροπορικές εταιρείες. Οπότε η συμβουλή προς τους φίλους επιβάτες που θέλουν να ταξιδέψουν και ξέρουμε ότι είναι πολλοί, γιατί αυτές τις ημέρες είναι επιστροφές από τις διακοπές, είναι να επικοινωνούν με τις αεροπορικές τους εταιρείες. Ο αερολιμένας θα είναι ανοιχτός όλη την ημέρα, το κτίριο θα είναι ανοιχτό όλη την ημέρα, και για να λειτουργήσουν οι αεροπορικές εταιρείες και για να δίνουν πληροφορίες στους επιβάτες και για να μείνουν οι επιβάτες που τυχόν δεν έχουν πού να πάνε. Οπότε με αυτά τα δεδομένα θα λάβουμε αποφάσεις στην αρχή της απογευματινής βάρδιας, δηλαδή περίπου στις 4.30 με 5 η ώρα. Η εκτίμηση της μετεωρολογίας βέβαια δεν είναι καλή, πρέπει να το πούμε αυτό. Η πρόβλεψη για χιονόπτωση, για τη συνέχιση της χιονόπτωσης, είναι για μέχρι αύριο το πρωί. Και θα ξαναπώ ότι με το σταμάτημα της χιονόπτωσης ο αερολιμένας έχει τα μηχανήματα και τη δυνατότητα να καθαρίσει το διάδρομο και την πίστα σε περίπου 2 ώρες.